Ουρές σχηματίζονται για μία ακόμη ημέρα έξω από τα εμβολιαστικά κέντρα. Είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι, μακάρι να το κάνουν όλοι. Στη χώρα εμβολιάζονται καθημερινά περίπου 100.000 άνθρωποι. We intend to keep up that pace until we reach the herd immunity threshold, which we hope will happen at some point during the summer. Μεγάλη είναι η ανταπόκριση στις ηλικίες 25 έως 29 ετών. Μέσα σε ένα 24ωρο από το άνοιγμα της πλατφόρμας με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια για την ηλικιακή ομάδα 25 με 29 ετών, τα ραντεβού ξεπέρασαν τα 72.000. Χτες κλείστηκαν 107.000 ραντεβού. Δηλαδή, 70.000 ραντεβού κλείστηκαν από εκείνους για τους οποίους άνοιγε αμιγώς η πλατφόρμα, αλλά και 37.000 συμπολίτες μας από άλλες ηλικιακές κατηγορίες που δεν είχαν κλείσει το ραντεβού τους τόσο καιρό, μπήκαν και το έκλεισαν χθες. Τρέχει η διαδικασία και συνεχώς κλείνονται νέα ραντεβού. Από το Μέγκα Εμβολιαστικό Κέντρο στη Ρόδο, που από την επόμενη εβδομάδα θα χορηγείται αποκλειστικά το σκεύασμα της Pfizer, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε κατοίκους και επαγγελματίες να θωρακίσουν το νησί. Όλοι να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος Πέτσας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για υποχρεωτικό εμβολιασμό από το φθινόπωρο και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων πέραν των υγειονομικών, όπως οι εκπαιδευτικοί. Όσο βλέπουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, όσο καταλαβαίνουμε από τους ειδικούς ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε για το φθινόπωρο, ναι, και τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να μην είναι ταμπού και να αποτελούν ζητήματα συζήτησης. Ακούσαμε τον Υπουργό Επενδύσεων προχθές να βάζει τη διάσταση της απόλυσης του εργαζόμενου που θα αρνηθεί να κάνει το εμβόλιο. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Οι εμβολιασμοί έχουν οδηγήσει ήδη στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων με τη διασπορά του ιού να μειώνεται σημαντικά. Τα ενεργά κρούσματα έχουν υποχωρήσει στις 9.500, ενώ σημαντική μείωση έχει καταγράψει και ο αριθμός των νοσηλευόμενων που πλέον ανέρχονται σε 1.700, με τη συντριπτική τους πλειονότητα να είναι ανεμβολιαστοί. Τα άτομα, τους συμπολίτες μας που είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, σημειώνουμε ότι το 92% αυτών που χρειάστηκε να νοσηλευτούν και το 98% όσων χάθηκαν λόγω κορονοϊού, αφορούσαν σε άτομα που δεν είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους. Υπολογίζεται ότι στο τέλος του μήνα, εφόσον παραμείνουμε στα ίδια επιδημιολογικά επίπεδα με σήμερα, ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στην επικράτεια ίσως να είναι μικρότερος και από τους 200. Ο κορονοϊός όμως δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις. Ένας νέος άνδρας χωρίς υποκείμενα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Σωτηρία. Διασωληνωθεί στο Σωτηρία. Είχε πάρα πολύ βήχα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Είναι καλά και πιστεύουμε ότι θα πάει καλά, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι και νέα παιδιά χωρίς κανένα πρόβλημα υποκείμενο, πολύ νέα παιδιά, μπορεί να χρειαστεί να διασωληνωθούν. Έχουμε και άλλους. Έχουμε, ας πούμε, 15χρονο που είναι αρκετά σοβαρά σε άλλο νοσοκομείο. Δηλαδή, έχουμε νέα παιδιά χωρίς υποκείμενα που κινδυνεύουν. Εμπόδιο στο χτίσιμο της ανοσίας μπορεί να αποτελέσουν οι μεταλλάξεις. Χθες, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα βραζιλιάνικης μετάλλαξης στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα στην Αθήνα, ο οποίος είχε έρθει σε επαφή με ταξιδιώτη από το εξωτερικό. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η βραζιλιάνικη παραλλαγή μπορεί να ξαναπροσβάλλει ανθρώπους που έχουν αναρρώσει από κορονοϊό. Διαφεύγει από την ανοσιακή απόκριση και αυτό μας δημιουργεί έτσι μια ανησυχία. Όσον αφορά την αυξημένη μεταδοτικότητα, σε σχέση με την αγγλική, δεν φαίνεται να έχει ισχυρό πλεονέκτημα. Την ίδια ώρα δόθηκε το πράσινο φως για την επανεκκίνηση και άλλων δραστηριοτήτων. Από την 3η 15 Ιουνίου επαναλειτουργούν οι ερασιτεχνικές σχολές χορού. Από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 15 Ιουνίου, στις λαϊκές αγορές θα πλέον η απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης θα είναι 1 μέτρο. Καμπανάκι κινδύνου έχει σημάνει για την ΚΟΠ, που ανεβαίνει στο πορτοκαλί επίπεδο λόγω της αύξησης του επιδημιολογικού φορτίου.